Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα είναι η τελευταία μέρα του No Buy που είχα επιβάλει στον εαυτό μου. Αν δεν ξέρετε αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι από 1η Ιανουαρίου του 2020 είπα ότι δεν θα αγοράσω καλλιντικά. Το No Buy λοιπόν τελειώνει την 1η Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι είμαι ελεύθερη να ξεχυθώ στα μαγαζιά και να μπω στα sites και να αγοράσω όλα αυτά που λαχταρούσα τόσο καιρό. Ωστόσο δεν θέλω να ξεφύγω και γι' αυτό σήμερα χρειάζομαι τη δική σας βοήθεια. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κατηγορίες προϊόντων ανάμεσα σε αυτά που θα σας δείξω και είναι στις λίστες μου. Υπάρχουν τα προϊόντα που έχω καταλήξει στο ότι ναι, τα θέλω και τα χρειάζομαι και θα τα αγοράσω. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που είμαι στο ντεμί και εκεί θέλω να μου πείτε αν θέλετε κι εσείς να τα δείτε στο κανάλι και να σας πω τη γνώμη μου για αυτά. Και υπάρχουν και μερικά προϊόντα που αποφάσισα ότι δεν θα τα αγοράσω και θα σας εξηγήσω βεβαίως και τους λόγους. Αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στο κανάλι, να σας ζητήσω τώρα να γραφτείτε γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και να πατήσετε και το κουδουνάκι, είναι σημαντικό και αυτό για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα κάνω λίγο πιο πέρα για να έχει χώρο από εδώ, ώστε να σας βάζω τις φωτογραφίες των προϊόντων και να τα βλέπετε. Και θα ξεκινήσω με ένα brand που δεν πολύ αγαπώ, δεν είναι από τα λατρεμένα μου, αλλά έχει κάποια προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά και μιλάω για το Fenty Beauty. Αγαπώ πολύ τη Ριάννα παρ' όλα αυτά. Να σας πω ότι τα αγαπημένα μου από Fenty είναι το eyeliner και αυτό το κραγιόν που σας έδειξα στο μακιγιάζ της περασμένης εβδομάδας. Και αν δεν το έχετε δει, θα σας βάλω το link στην περιγραφή για να το δείτε αμέσως μετά από αυτό το βίντεο. Και θέλω να μιλήσουμε για τα Fenty Cheeks Out Freestyle Cream Blushes. Λοιπόν, αυτά είναι ρούζ σε κρεμώδη μορφή. Έχουν καταπληκτικές αποχρώσεις. Δεν τις έχω δει από κοντά όμως και δεν τα έχω σουατσάρει στο χέρι μου. Η υφή τους φαίνεται να είναι πάρα πολύ ωραία και μου έχουν κινήσει πάρα πολύ την περιέργεια. Γι' αυτά όμως δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να τα πάρω. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχω και ρούζ στη συλλογή μου. Οπότε θέλω τη γνώμη σας. Το ίδιο ισχύει και για τον bronzer Fenty Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer. Α, να σας πω ότι η τιμή του bronzer είναι 32,95. Είναι λίγο τσουχτερή εδώ που τα λέμε. Και παίρνεις 6,23 γραμμάρια. Λοιπόν, το Fenty Bronzer είναι και αυτό ένα bronzer κρεμώδες. Γενικά μου αρέσουν πολύ αυτά τα προϊόντα τώρα τελευταία, που έχει εξισορροπήσει λίγο η λιπαρότητα στην επιδερμίδα μου. Δεν θα τα πρότεινα σε πολύ λιπαρές επιδερμίδες, αλλά θα ήθελα να τα δοκιμάσω. Σας κινεί την περιέργεια, σας ενδιαφέρει το bronzer? Για πείτε μου γιατί... Και αυτό το σκέφτομαι. Λοιπόν, κάτι που είμαι σίγουρη ότι θέλω να αγοράσω είναι από την εταιρεία Nude Sticks που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια αγοράζω τα προϊόντα της, επειδή έχω άλλο ένα προϊόν, ένα ρούζ, νομίζω το έχουμε χρησιμοποιήσει σε κάποιο μακιγιάζ. Τα προϊόντα τα αγοράζω από το Beauty Bay και θα πάω σε αυτό το site και θα συγκρίνουμε και τιμές με ελληνικό site. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πάρω είναι το Tinted Blur Stick. Τι είναι όμως το Tinted Blur Stick? Λοιπόν, είναι ένα stick όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θολώνει τους πόρους, σου δίνει μια πολύ ομοιόμορφη υφή στην επιδερμίδα και έχω πολύ καλή εμπειρία από Blur Stick, από αυτό που χρησιμοποιώ από την Milk, οπότε με ενδιαφέρει αυτό, το οποίο έχει και ελαφριά κάλυψη, δηλαδή ό,τι ακριβώς χρειάζομαι για το καλοκαίρι που δεν θέλω να παστώνομαι σε πολλά foundations, δεν θέλω να κουβαλάω υγρά και πούδρες μαζί μου, θέλω να έχω ένα πρακτικό προϊόν το οποίο μπορώ να τον μπλεντάρω ακόμα και με τα χέρια μου και να μου δώσει μια ελαφριά κάλυψη αλλά και να θολώσει τους πόρους και τις ατέλειες της επιδερμίδας. Το συγκεκριμένο stick λοιπόν βλέπω ότι πωλείται στα 28,50 ευρώ στο Beauty Bay και στα 30,50 στο sephora.gr, οπότε η επιλογή είναι δική σας. Επίσης η ίδια εταιρεία έχει και ένα φανταστικό bronzer. Θέλω να το πάρω στην απόχρωση Bondi Bay γιατί είναι αυτή που έχω δει και χρησιμοποιούν οι περισσότερες ξένες YouTubers. Αυτό κοστίζει επίσης 28,50 στο Beauty Bay και 30,50 στο sephora.gr. Νομίζω ότι η απόχρωση όμως στο Beauty Bay δεν υπάρχει, οπότε ή θα κάνω υπομονή ή θα το πάρω καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα προϊόν αυτομαυριστικό. Μιλάει όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης για το συγκεκριμένο. Έχω την εντύπωση ότι επίσης και αυτή η εταιρεία ήρθε ή έρχεται σύντομα στην Ελλάδα. Λέγεται Tan Lux. Θέλω να πάρω αυτές τις σταγόνες που τις αναμειγνύεις με την ενυδατική σου κρέμα και σου δίνουν σταδιακά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα αυτομαυρίσματος. Δηλαδή δεν είναι επιφανειακό και περιστασιακό το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή, αλλά εξελίσσεται το μαύρισμα κάθε φορά που χρησιμοποιείς το συγκεκριμένο προϊόν. Η μικρή συσκευασία, το Travel Size, έχει 18 ευρώ και ήδη θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά αξιοπρεπές ποσό για σταγόνες οι οποίες κιόλας δεν ξέρεις αν τελικά θα έχουν και το αποτέλεσμα που θέλεις. Πάμε σε οικονομικά.
προϊόντα, γιατί μπήκα στο Honda Center και είδα ότι η Catrice έχει κυκλοφορήσει μία σειρά την οποία τη λέει Clean ID. Έχει BB cream, έχει bronzer, έχει highlighter, μία παλέτα, μολύβι eyeliner, μάσκαρα και lip oil. Νομίζω ότι τα θέλω όλα. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά ή όλα αυτά, να κάνουμε ένα βίντεο αφιερωμένο στην Catrice και την Clean ID σειρά της, η οποία είναι με 99% από ό,τι διαβάζω φυσικά συστατικά. Και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό, αν αυτά τα προϊόντα είναι και καλά και οικονομικά, θα τρελαθώ. Πάμε σε setting powder. Εμένα μου αρέσουν οι πούδρες σε loose μορφή, αυτές που δεν είναι σε compact δηλαδή, είναι αυτές που προτιμώ και μου αρέσει να χρησιμοποιώ περισσότερο. Ωστόσο έριξα μια ματιά και στην πούδρα της Charlotte Tilbury, την οποία βλέπω εδώ και πάρα πολύ καιρό να εκθιάζεται από πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα την πάρω ωστόσο, γιατί από ό,τι είδα η συγκεκριμένη πούδρα έχει talc και γενικά έχω μπει στη διαδικασία να ανακαλύψω πούδρα για να φιξάρουμε το μακιγιάζ, για να τελειοποιούμε το μακιγιάζ χωρίς talc. Γιατί το talc διάβασα ότι παλιότερα είχε συνδεθεί και ακόμα δηλαδή είναι λίγο αμφίβολη η ποιότητά του με καρκίνο του δέρματος. Και γιατί να το έχω στα καλλιτικά μου αν μπορώ να το αποφύγω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι δύο πούδρες που έχω ανακαλύψει χωρίς talc και για τις οποίες έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια είναι από Physicians Formula, αυτή θα τη βρείτε στο Honda, στα Honda Center. Κάνει 12 και 23 και παίρνετε 12 γραμμάρια και νομίζω έχει και SPF 15. Η δεύτερη πούδρα την είχαμε δοκιμάσει σε mini size, σε δείγμα σε ένα μακιγιάζ που είχαμε κάνει στο κανάλι και είναι από την εταιρεία Beauty Bakery. Εκεί θα πρέπει να μπείτε στο Cult Beauty για να την αποκτήσετε. Κοστίζει 22,50 και είναι 14 γραμμάρια. Πραγματικά αυτή επειδή την έχω δοκιμάσει, ενώ τη Physicians Formula όχι ακόμα, μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε τις έχω και τις δύο στη λίστα μου, μία high-end, μία drugstore. Και εδώ θέλω να σας ζητήσω τη βοήθειά σας για τα drugstore προϊόντα. Γιατί μπαίνοντας στα site δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις τις νέες κυκλοφορίες. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δει κάτι καινούριο που έχουν κυκλοφορήσει οι πιο οικονομικές εταιρείες και θέλετε να δείτε στο κανάλι και θέλετε να το δοκιμάσω. Θα το βάλω στη λίστα μου και θα πάω να το αγοράσω. Παραμένω στο Cult Beauty. Μπορείτε να τη βρείτε και στην Ελλάδα βέβαια, τη Huda Beauty, τα περισσότερα προϊόντα της πλέον. Θα πάω σε αυτή εδώ τη μάσκαρα, η οποία λέγεται Legit Lashes. Έχει διπλό βουρτσάκι, άρα μας δίνει και όγκο και καμπυλότητα, αλλά και μάκρος στις βλεφαρίδες. Έτσι λέει τουλάχιστον. Δεν ξέρω, είστε περίεργοι να τη δοκιμάσουμε? Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη από τα προϊόντα για τα μάτια από τη Huda Beauty. Δηλαδή το eyeliner που είχα πάρει που ήταν έτσι κάπως διπλό, είχε μολύβι και liner. Μου άρεσε, αλλά τελικά είδα ότι δεν το χρησιμοποιούσα τόσο πολύ, δεν με βόλεψε τόσο πολύ. Τη βάζω στα ερωτηματικά λοιπόν τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Επίσης κυκλοφόρησε το Diamond Lip Balm, εγώ δεν το θέλω καθόλου αυτό το προϊόν. Θέλω το lip balm μου να είναι διάφανο, θέλω να μπορώ να το βάλω πάνω από κραγιόν, κάτω από κραγιόν, να μην έχει glitter. Δεν ξέρω και πώς θα είναι αυτή η αίσθηση του glitter στα χείλη, με τρομάζει λιγάκι. Και δεν μου αρέσει αυτό το αποτέλεσμα, νομίζω, να γυαλίζουν τόσο πολύ. Η Huda έχει κυκλοφορήσει επίσης και μία skincare σειρά που λέγεται Wishful. Από αυτή μου κίνησε το ενδιαφέρον το Glow Enzyme Scrub, στο οποίο και η ίδια έκανε ένα βιντεάκι, παιδιά, και το έτριβε στο πρόσωπό της και πραγματικά από ένα gel βλέπεις πώς φεύγουν τα νεκρά κύτταρα. Αυτό κοστίζει ωστόσο 46 ευρώ. Και δεν νομίζω ότι θέλω να δώσω για ένα scrub 46 ευρώ, ειδικά μετά από τα reviews που διάβασα και λένε ότι δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή μπορείς να κάνεις απολέπιση και με τα κανονικά απολυπιστικά προϊόντα τα οποία έχουν κόκκους μέσα, να βρεις αυτό που ταιριάζει σε σένα και θα έχεις ακριβώς το ίδιο απολυπιστικό αποτέλεσμα. Κάτι άλλο που έκανα τόσο καιρό που έψαχνα στα sites ήταν ότι μπήκα στο Marc Jacobs Beauty και αυτό γιατί είδα ότι ο Marc Jacobs έβγαλε μία νέα μάσκαρα, παιδιά, που σου λέει σου δίνει τόσο μήκος στις βλεφαρίδες και καμπυλότητα που δεν έχεις ξαναδεί. Δημοσίευσε φωτογραφίες, δημοσίευσε βίντεο και σου λέει αυτά δεν είναι πειραγμένα καθόλου, τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις και πεθαίνω για τέτοιο αποτέλεσμα εγώ σε μάσκαρα για πολύ μακριές βλεφαρίδες. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον λοιπόν, λέγεται At Last και κοστίζει 27 δολάρια. Λοιπόν, να σας πω, επειδή πήγαμε σε αμερικάνικο site, μία μικρή παρένθεση, δεν είχα μπει τόσο καιρό σε αυτό το site και δεν είχα μπει στη διαδικασία να σκεφτώ να κάνω αγορές από εκεί, γιατί
δεν θέλω να παιδεύουμε με τελωνία. Λοιπόν, ο Mike Jacobs όμως κάνει την εξής μαγιά, στο στέλνει με DHL και σου προχρεώνει ένα κόστος για το φόρο. Οπότε δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα, βλέπεις ακριβώς τι έχεις να πληρώσεις στο checkout. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας κωδικός για free shipping. Νομίζω ότι πρέπει να γράψετε free ship, θα σας το γράψω στην περιγραφή. Οπότε μπορείτε να γλιτώσετε τα έξοδα αποστολής και επίσης σας δίνει και δώρο μία μίνι συσκευασία της Velvet Noir μασκάρα, την οποία και αυτή θα ήθελα να τη δοκιμάσω, αλλά δεν θα την αγόραζα, με κάθε αγορά της νέας μάσκαρα. Επίσης θα πάρω κάποια σετάκια που βρήκα ότι είχε σε έκπτωση και τα βρήκα εντυπωσιακά οικονομικά. Λοιπόν, με $12 παίρνεις λέει αυτό το σετ με τα highliner μολύβια του σε travel size, δύο μολύβια, δεν με πειράζει που είναι σε travel size, ένα καφέ και ένα mauve, είναι χρώματα που θα φορέσω σίγουρα. Και έχω ακούσει τα καλύτερα για τα συγκεκριμένα μολύβια και για τη διάρκεια τους αλλά και για τη χρωστική τους, ότι είναι πάρα πολύ έντονη με ένα πέρασμα και δεν χρειάζεται να τα τρίβεις και να ταλαιπωρείς τα μάτια σου, αλλά και το Travel Size Cream and Sugar Nude Lip Trio με μολύβι κραγιόν και gloss στα $14.40. Δεν ξέρω, μου φαίνονται καταπληκτικές αυτές τις τιμές και μπράβο που έχει τέτοιες εκπτώσεις. Τι άλλο έχω να σας πω, έχω να σας πω και για ακόμα ένα προϊόν το οποίο είναι μάλλον ένα brand το οποίο εγώ το είχα βάλει στο μάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Έκανα τη βλακεία την προηγούμενη φορά που ταξίδευα και δεν το πήρα από τα duty free, γιατί λέω, εντάξει δεν βαριέσαι, θα το παραγγείλω. Τελικά διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να το παραγγείλω, είναι πολύ διαφορετικές και πολύ πιο αυξημένες οι τιμές. Και τώρα, χαζεύοντας στο site των Sephora, είδα ότι ήρθε η εταιρεία Ole Henriksen. Λοιπόν, νομίζω είναι σουηδική εταιρεία. Το σετάκι λέγεται Three Little Wonders, κοστίζει 25,95 και νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή αν θες να δοκιμάσεις τρία skincare προϊόντα. Τα συγκεκριμένα δεν ξέρω για πόσο κρατάνε, θα τα δοκιμάσω κάθε μέρα για μία εβδομάδα να δω 10 μέρες πόσο θα μου κρατήσουν. Και το set περιλαμβάνει το Truth Serum, το οποίο έχει βιταμίνη C, την Sheer Transformation Perfecting Moisturizer, κρέμα, και το Invigorating Night Transforming Gel. Θέλω να το δοκιμάσω και τα τρία, σας λέω έχω ακούσει τα καλύτερα από τους φίλους μου εκεί στο βορρά. Και τους εμπιστεύομαι, να σας πω την αλήθεια, είχα μεγάλη περιέργεια. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα προϊόντα που έχω βάλει στις λίστες μου. Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν κάτι υπάρχει στη λίστα σας και δεν τολμάτε να το πάρετε, έχετε αμφιβολίες για το αν θα είναι καλό ή όχι. Τέλος πάντων, τι μου προτείνετε να δοκιμάσω και να αγοράσω. Σας ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!